Καλησπέρα κύριε καθηγητά από τη Λαμία. Καλησπέρα κύριε Βούτσινη, γεια σας κύριε Στεργιόπουλε. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Νομίζω ότι όλη αυτή η εξέλιξη έχει φέρει σε απόγνωση σε σχέση με τις πληροφορίες που δέχεται ο πολίτης φορολογούμενος και χρειαζόμαστε και κάποιες δικές σας τοποθετήσεις. Δηλαδή τώρα αυτή η εξέλιξη, μιλάω για την εξέλιξη της Δευτέρας, το Eurogroup της 22ης. Εκεί περιμέναμε να πάρουμε πολλά και δεν πήραμε τίποτα. Τι μπορούμε να ελπίζουμε από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μπορούμε να ελπίζουμε είναι μια ουσιαστική αναδιάρθρωση του χρέους. Νομίζω ότι αυτό το οποίο ελπίζαμε μετά την ψυχρολουσία, ακολούθησε βέβαια ψυχρολουσία από το Eurogroup, αλλά ελπίζαμε ότι θα πάρουμε κάτι παραπάνω από μια ρηματική ανακοίνωση για το θέμα του χρέους. Και ελπίζουμε τώρα ότι αυτό θα γίνει τη 15η Ιουνίου ή τέλος πάντων. Σας προβληματίζει καθόλου, κύριε καθηγητά, ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει καθόλου συγκλίνουσα άποψη με τους Ευρωπαίους? Ναι, ακούστε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ξαφνικά ανακάλυψε την επιτακτική ανάγκη ρεαλιστικών εκτιμήσεων. Σε πολλά από αυτά που λέξατε δεν έχει άδικο. Δηλαδή αυτός ο οδικός χάρτης και οι προβλέψεις για το 2060 δεν νομίζω ότι μπορούν να σταθούν σε οποιοδήποτε οικονομικό σενάριο που έφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το οποίο λοιπόν επικαλείται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι πρέπει να τεκμηριωθούν αυτές οι προσδοκίες, αυτές οι υποθέσεις, αυτές οι προϋποθέσεις για το ελληνικό πρόγραμμα. Ξέρετε, πολλοί λένε ότι όλα αυτά γίνονται. Αν ήταν διαφορετικό το timing, ίσως να μην είχαμε τόσα προβλήματα. Όλα γίνονται διότι εκκρεμούν οι γερμανικές εκλογές. Ναι, ακούστε, τώρα εκκρεμούν οι γερμανικές εκλογές. Πριν εκκρεμούσαν κάποιες άλλες εκλογές, οι γαλλικές. Αντί πιο πριν, είχαμε κάποιες άλλες πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες διέκοπταν ουσιαστικά αυτή την υλοποίηση αυτής της απόφασης, ας πούμε, κάποιας παρέμβασης στο ελληνικό χρέος. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν θέλουν ουσιαστικά να δημιουργήσουν κάτι. Και θα επαναλάβω από το σταθμό σας, από τη φιλόξενη μπάντα σας, ότι το 2012 ακολούθησε ένα τραγικό λάθος για το χρέος, το PSI. Έχει φέρει σε εξαιρετική δυσκολία και τους Ευρωπαίους εταίρους και την Ελλάδα και έτσι κάνει πολύ περιορισμένες λύσεις έως και ανύπαρκτες. Γιατί σας θυμίζω, το χρέος είναι δημόσιο αυτή τη στιγμή. Ο Βαγγέλης Ευρωπαίοι... ο Βενιζέλος στην παρουσίαση του βιβλίου του χθες είχε άλλη άποψη. Ναι, κοιτάξτε, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από τον κύριο Βενιζέλο, από τη στιγμή που είναι από τους κύριους θεμελιωτές και υλοποιητές, ας πούμε, του PSI. Αυτό το οποίο με προβληματίζει, ξέρετε, δεν είναι ο κύριος Βενιζέλος. Ο κύριος Βενιζέλος κάνει τη δουλειά του και προσπαθεί να υπεραμεινθεί αυτού του εγκλήματος, κατά τη γνώμη μου, που έκανε. Αξιοσημείωτο όμως δεν είναι αυτή η εξέλιξη. Αξιοσημείωτη είναι η εξέλιξη στη Νέα Δημοκρατία, όπου ανακάλυψε μετά από 5 χρόνια ότι το χρέος είναι μη βιώσιμο, μη διαχειρίσιμο και πρέπει να πει κάτι για τη βιωσιμότητα του χρέους, ενώ μέχρι και πριν λίγες ημέρες είχε παρασυρθεί το σύνολο της ηγεσίας και όχι μόνο και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε μια κατεύθυνση προάσπισης του PSI, χωρίς να έχει κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Έβλεπες λοιπόν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και στελέχη που δεν είχαν και άμεση εμπλοκή με το PSI να υπερασπίζονται εντός και εκτός κοινοβουλίου αυτό το οποίο έγινε. Ναι. Όταν λοιπόν ήρθαμε στο αδιέξοδο του Eurogroup της προηγούμενης Δευτέρας, καταλάβαμε όλοι ότι η θεμελιώδη και η γενεσιουργός αιτία των πολλών αδιεξόδων δεν είναι ούτε η καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων, δεν είναι ούτε η στάση του Βαρουφάκη, δεν είναι ούτε η ανεπάρκεια του Σαμαρά και του Τσίπρα, αλλά πολύ απλά είναι τα λάθη τα οποία έγιναν το Μάρτιο του 2012 και το Δεκέμβριο του 2 έτους. Είπατε ότι οι λύσεις είναι περιορισμένες, κύριε καθηγητά, τώρα. Τι βλέπετε εσείς ως πιθανότερο, πιο ασφαλές σενάριο? Ή το καλύτερο δυνατό. Ακριβώς. Κοιτάξτε, το πιο πιθανό σενάριο είναι να μας προσφερθεί ένα πλαίσιο λύσεων που θα έχει να κάνει με την χρονική επιμήκυνση της πληρωμής κάποιων ομολόγων, ίσως και της μείωσης των επιτοκίων, προκειμένου να μειωθούν, ξέρετε, τα τοκοχρεωλήσια τα οποία έχει να πληρώσει η ελληνική οικονομία. Αλλά σε ανταπόκριση αυτού, θα δώσουμε ένα πολύ σκληρό και βαρύ δημοσιονομικό πρόγραμμα. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε χάσει κάθε μέτρο. Συζητάμε για δημοσιονομική πειθαρχία μέχρι το 2060, μέχρι το 2080 και πάει λέγοντας. Ξέρετε, όλες αυτές οι συζητήσεις δεν προκύψαν τώρα. Ούτε είναι θέμα. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Γιατί φαίνεται ότι πέφτει όλο το σύστημα από τον ουρανό? Δεν προέκυψε τώρα αυτό. Βέβαια δεν προέκυψε τώρα. Όλα αυτά, η γενεσιουργός αιτία όλων αυτών των πραγμάτων, σας είπα, είναι το δεύτερο μνημόνιο. Είναι το 2012. Δεν είναι τώρα. Τότε χτίστηκαν οι βάσεις. Και τον Αύγουστο του 2015, τότε που το σύνολο των μεγάλων κομμάτων και μάλλον τα τρία τέταρτα της Ελληνικής Βουλής έλεγαν στον Τσίπρα, υπέγραψε ότι βρεις και φέρ' το πίσω να το ψηφίσουμε. Άρα λοιπόν οι εξελίξεις αυτές καταρχήν είναι αναμενόμενες,
Έτσι. Δεν πήραν αναμενόμενες. Μα δείτε τι έχει υπογραφεί τον Αύγουστο του 2015. Κύριε καθηγητά, το γνωρίζω και έχετε δίκιο. Θέλω να πάμε και σε κάποιες άλλες υπογραφές, τις οποίες αναφέρθηκε χθες και ο κύριος Μητρόπουλος. Μιλάω για τις εθνοκτόνες ρήτρες Σόιμπλε. Αυτές τι ρόλο παίζουν? Ακούστε, είτε ο Σόιμπλε αναφέρεται σε αυτά τα οποία έχει υπογράψει το ελληνικό πολιτικό σύστημα, και επειδή αναφέρουμε στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, έτσι ώστε να περιλαμβάνω και, και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, αυτά τα οποία έχουν συμφωνήσει τα προηγούμενα χρόνια. Ο Σόιμπλε, ξέρετε, επαναφέρει στη μνήμη μας αυτά που εμείς θέλουμε να ξεχνάμε. Μόνο αυτά έχουν συμφωνηθεί. Τι ψηφίσαμε τον Αύγουστο του 2015? Ότι αναγνωρίζουμε την ονομαστική αξία του χρέους. Ότι δεν θα προβούμε σε καμία μείωση της ονομαστικής αξίας του χρέους. Ότι θα προβούμε σε οποιαδήποτε... Πάμε για τέταρτο μνημόνιο, δηλαδή, κύριε καθηγητά. Για τέταρτο είναι η καλή προσέγγιση. Α. Πάμε για 14ο, έτσι. Και πείτε μου όμως τώρα, κύριε Στεργιόπουλε, πείτε μου, κύριε Βούτσινε, ποια είναι η εναλλακτική, ποιο είναι το εναλλακτικό αφήγημα που έχει αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση, ας πούμε? Ναι. Αν ρωτάτε εμάς τώρα, εμείς θα μείνουμε στήλοι άλατος εδώ τώρα. Θα μείνουμε σιωπηλοί, κύριε Χιόνι. Διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά, προκύπτει από τις υπογραφές τους, όταν οι 222 ψήφιζαν κάτι, και το θυμάστε πολύ όχι καλά. Όχι μόνο ψήφιζαν, εκλιπαρούσαν τον Πρωθυπουργό να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να το ψηφίσουν, έτσι, αν θυμάστε καλά, τον Αύγουστο του 2015. Κύριε Χιόνι, άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια υποτακτική σκυταλοδρομία. Κοίτα, αυτός θα είναι ο πιο ήπιος όρος που μπορούμε να πούμε από τη φιλόξενη μπάντα και από την τηλεόρασή σας. Υποτακτική. Αυτός είναι ο πιο ήπιος. Σε καθεστώς μνημονίων αντικειμενικά είχαμε εναλλακτικές, ή αν έχουμε ακόμη και τώρα, κύριε Χιόνι? Ναι, γιατί μιλάμε για μια λιτότητα διαρκές και μέχρι το 14ο μνημόνιο. Επιτρέψτε μου να σας πω, ναι, δεν θα την κάνω. Και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση πάντα στο και πέντε. Δηλαδή κάνουμε τα λάθη, δημιουργούμε το υπόβαθρο έτσι ώστε να έρθουμε σαν διέξοδα και μετά λέμε, ξέρετε κάτι, δεν είχαμε άλλη εναλλακτική λύση. Βέβαια τώρα πια δεν έχουμε άλλη εναλλακτική λύση. Γιατί είχαμε την ίδια προσέγγιση τον Αύγουστο του 2015. Είχαμε την ίδια προσέγγιση τον Ιανουάριο του 2012 ή τον Νοέμβριο του 2012. Τότε πρέπει να τα πούμε αυτά, αν έχουμε άλλη εναλλακτική λύση. Τώρα στο και 5, βέβαια, έτσι παρουσιάζονται τα πράγματα, κύριε Βούτσινε, κύριε Στεργιόπουλε. Ότι και στο ΚΕΠΕΝΤΕ δεν έχουμε ποτέ άλλη εναλλακτική λύση. Και έτσι όπως έχουμε περιγράψει και τον ΚΕΑΔΑ της εξόδου από την ΟΝΕ και τη Δραχμή, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η τρομοκρατία επηρεάζει έτσι ώστε να αποδεχόμαστε την οποιαδήποτε λύση. Στην προηγούμενη συζήτησή μας, κύριε καθηγητά, είχατε πει ότι πρέπει να οργανωθούμε έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια συντεταγμένα να εγκαταλείψουμε το ευρώ. Αυτό τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις πώς θα γίνει? Δεν το βλέπετε, δηλαδή, να σας πω εγώ. Όχι, δεν διαφωνώ, αλλά λέω πώς θα γίνει ρεαλιστικά. Πώς θα γίνει? Να αρνηθούμε να πάρουμε τη δόση τον Ιούνιο του 2017. Γιατί αυτή τη στιγμή, και σημειώστε σας παρακαλώ αυτό που σας λέω στην εκπομπή σας, αυτό το οποίο θα γίνει, θα εμφανιστεί ότι μας κάνουν μια χάρη να μας δώσουν τη δόση τον Ιούνιο του 2017, δηλαδή σε λίγες μέρες, προκειμένου να αποπληρώσουμε και εμείς αυτά τα οποία χρωστάμε. Όχι, να μην την πάρουμε τη δόση. Τι και να μην αποπληρώσουμε κατ' επέκταση αυτά τα οποία τι χρωστάμε. Θα γίνει όμως... και, να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Ναι. Να δούμε τι θα γίνει και να δούμε κατά το πόσο μπορούν οι Ευρωπαίοι εταίροι να υποστηρίξουν ένα σενάριο ρήξης. Η εκτίμησή σας... δεν μπορούν να το υποστηρίξουν πριν τις γερμανικές εκλογές. Περισσότερο με νοιάζει σε αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά, το οποίο δεν διαφωνώ μαζί σας, οι επιπτώσεις, οι άμεσες στην κοινωνία και στους πολίτες που δεν αντέχουν συνεχώς καινούργιες εκπλήξεις. Ποιες εκπλήξεις, μα τώρα τι λέτε? Μα τι είναι αυτά που λέτε? Εδώ μιλάμε για μνημόνια που θα μας φέρει το 2080. Και μου λέτε τώρα για τις χειρότερες εκπλήξεις. Τι χειρότερο μπορεί να γίνει από το να δεσμεύσουμε τη χώρα μέχρι το 2080? Πάλι δεν διαφωνώ μαζί σας, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι έτοιμη η κοινωνία να υποστηρίξει τέτοια πράγματα. Η κοινωνία είναι απόλυτα έτοιμη. Σε εσάς εναπόκειται να απομυθοποιήσετε κάποιες τραγωδίες. Αυτό κάνουμε τώρα. Κουβεντιάζοντας μαζί σας, αυτό κάνουμε. Λοιπόν, αλλά όταν κάνουμε συνέχεια την οποιαδήποτε συζήτηση ότι και τι θα γίνει αν σταματήσουμε να παίζουμε το ρόλο του δούλου ή του καλού παιδιού στον κύριο Σόιμπλε, τότε βέβαια δεν έχουμε λύσεις. Πολύ αυτό που φαντάζονται για να κλείσουμε είναι αν έρθουμε στη ρήξη σε σκηνές Βενεζουέλας, κύριε Χιόνι. Αυτό θέλουμε να πούμε. Ακούστε, δεν υπάρχουν σκηνές Βενεζουέλας, γιατί πολύ απλά η ελληνική οικονομία έχει ισοσκελισμό στο εξωτερικό ισοζύγιο, έχει και ισοσκελισμένο προϋπολογισμό μέχρι που παράγει και δημοσιονομικά πλεονάσματα. Επομένως, σκηνές Βενεζουέλας μην το λέτε, γιατί παίζετε το παιχνίδι ουσιαστικά αυτών που θέλουν να μας οδηγήσουν σε αυτές τις καταστροφικές λύσεις. Δεν ωραία. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο κανένα. Ιδιαίτερα πριν από τις γερμανικές εκλογές.
Επειδή στη διάρκεια του δελτίου δεν έχουμε τη δυνατότητα να το αναλύσουμε αυτό το σχέδιο, θα χρειαστούμε κάποια άλλη στιγμή να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο, εάν έχετε και εσείς τη διάθεση, να το κάνουμε προς τους πολίτες. Διότι εμείς είμαστε υπέρ των εναλλακτικών λύσεων. Όχι μόνο υπέρ των εναλλακτικών. Μην τραγικοποιούμε τα πράγματα και λέμε ότι οποιαδήποτε διαφωνία σημαίνει και Βενεζουέλα. Τι σχέση έχουμε με τη Βενεζουέλα? Μια χώρα η οποία έχει αυτή τη στιγμή ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, μια χώρα η οποία έχει ισοσκελισμένο εξωτερικό σωζύγιο, μια χώρα η οποία έχει παραγωγικές δυνατότητες και σε καμία περίπτωση δεν είπαμε ότι θα έρθουμε σε μια ουσιαστική ρήξη. Αλλά όποιος έχει το δικαίωμα της γνώμης του, δεν σημαίνει ότι επιδιώκει και τη ρήξη, κύριε Βούση. Προφανώς, όχι, σωστά το λέτε. Απλά λέμε γιατί πολλοί δαιμονοποιούν την ρήξη και τα προβλήματα μπορεί να επακολουθήσουν. Αυτό λέμε, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστούμε πάντα για τη διαθεσιμότητά σας, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.